Πείτε μας λοιπόν τα νεότερα και από τις πληροφορίες που έχετε εσείς στο μέτωπο για τα Βίλια. Δίνεται μια μεγάλη μάχη από επίγειες δυνάμεις και μάλιστα έχουμε κάνει ένα ισχυρό μέτωπο με τους Πολωνούς πυροσβέστες. Δεν έχει δοθεί εισήγηση εκένωσης από την πυροσβεστική σε επικοινωνία που είχε και ο Περιφερειάρχης, αλλά και συζητώντας με τον Δήμαρχο τον κύριο Στάτση, που εκείνος θα λάβει την εισήγηση από την πυροσβεστική για την εκένωση, δεν έχει δοθεί. Για να πάει στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπου ενεργοποιείται πλέον το 112, μας λέτε, κύριε Πατούλη. Για ποιο λόγο, κύριε Πατούλη, έχει κριθεί ότι δεν είναι σκόπιμο ακόμη? Θεωρούμε ότι δεν είναι σκόπιμο, ότι ελέγχεται η φωτιά. Τουλάχιστον από ό,τι μίλησα και με τον αντικάρι, τον κύριο Πετρούτσο, αλλά και με τον αρχηγό της πυροσβεστικής μίλησης, ο κύριος Κόκαλης, ότι δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή, ότι ελέγχεται και ότι δεν θα δοθεί ακόμα τέτοια διαδικασία. Κύριε Πατούλη, αυτό... δεν έχει λάβει τέτοια εισήγηση. Ναι, ναι. Όποιος είναι ο Δήμαρχος, προφανώς της Μάνδρας. Έτσι, και αυτοί που έχουν τον πρώτο λόγο, προφανώς είναι οι πυροσβέστες, είναι το πυροσβεστικό σώμα, που κρίνει και το έχουμε δει σε όλες αυτές τις εβδομάδες που έχουμε τα μέτωπα, πώς ενεργεί. Ήθελα να ρωτήσω και να μας το επιβεβαιώσετε, γιατί μάθαμε πάντως στην κινητοποίηση ότι υπάρχουν λεωφορεία στον οικισμό, Βεβαίως. Υπάρχουν δρόμοι ανοιχτοί. Σε οποιαδήποτε περίπτωση υποπευχόμαστε να αλλάξει το πράγμα, μπορούν να επιβιβαστούν και να φύγουν, έτσι. Βεβαίως υπάρχει η δυνατότητα της μετακίνησης, υπάρχουν λεωφορεία, υπάρχουν τρόποι κάποιος να μετακινηθεί. Δεν έχει δοθεί σχετική εισήγηση, όπως προβλέπετε, οι οποίοι έχουν τη στρατηγική της κατάσβεσης αλλά και της εισηγήσεως της εκένωσης στον Δήμαρχο. Αυτό το επιβεβαιώνω. Το είπε τρεις φορές ούτε στον κύριο Μακρινόρη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της κοινότητος. Και από την άλλη πλευρά θεωρούν ότι ελέγχεται, ότι δεν θα μπει μέσα στον οικισμό και ότι υπάρχει μια ισχυρή επίγεια δύναμη και από Πολωνούς συναδέλφους, οι οποίοι θα αποτρέψουν την είσοδο στον οικισμό. Λοιπόν, διότι αντιλαμβάνεστε, ναι, εμείς και στα ανατολικά τουλάχιστον που είχαμε 2 ή 3 διαδικασίες ταυτόχρονα, ήταν εισήγηση του πυροσβεστικού σώματος προς τον αντίστοιχο αντιπεριφερειάρχη το χωρικό και βεβαίως γινόταν η εκένωση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια εισήγηση. Μάλιστα, μένουμε σε αυτό που μας λέτε, κύριε Πατούλη, και πάντως εάν υπάρξει τέτοια ειδοποίηση και ενεργοποίηση του 112, υπάρχει ο τρόπος ο κόσμος αυτός να φύγει με και ασφάλεια. Και τώρα ακόμα μπορεί να μετακινηθεί αν θέλει κάποιος εξπατρίας. Έτσι. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι, κύριε Πατούλη, πώς βρεθήκαμε τώρα σε αυτήν την κατάσταση, την πολύ δραματική για άλλη μια φορά στα Βίλια, ενώ σήμερα λέγαμε ότι ουσιαστικά θα είχαμε ύφεση αυτού του μετώπου. Από ό,τι φαίνεται υπήρξε ισχυροποίηση των ανέμων, καθώς επίσης και αλλαγή νοτιοανατολική οι άνεμοι, οι οποίοι ενώ η φωτιά οδηγόταν το πρωί, τις πρώτες πρωινές ώρες, με κατεύθυνση στο Όρος Πατέρας, ήταν εκεί προς... Όρος Πατέρα, το Ινώο, που δεν υπήρχε καμία ακουστική, εάν θέλετε, και μάλιστα από τα Βίλια υπήρχε μια αποτροπή και μια ανάφλεξη το βράδυ, η οποία πλέον είχε κατασβεστεί. Άλλαξε ο άνεμος και αυτή τη στιγμή βρίσκεται η προσπάθεια αναχέτησης ακριβώς σε αυτό το οποίο σήμερα περιγράφουμε και σε αυτό το οποίο συζητάμε τώρα. Κύριε Πατούλη, έχουμε την αίσθηση τουλάχιστον τώρα από την πλευρά που καλύπτουμε εμείς και οι 2-3 πλευρές που παίρνουμε εικόνα και κοντά στην πυρκαγιά, ότι τα εναέρια μέσα τα είδαμε εδώ και περίπου 1/4 να επιχειρούν. Είχατε κάποια άλλη ενημέρωση εσείς? Ενώ ακούγαμε και τους κατοίκους το πρωί στο μέτωπο του Όρους Πατέρας, που έλεγαν ότι δεν έρχονται εναέρια μέσα. Έχετε κάποια πληροφόρηση εσείς τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί αυτό ήταν το βασικό μέτωπο σήμερα? Είναι προφανές ότι αυτό θα πρέπει να εξηγηθεί και από την πολιτική προστασία, το αρμόδιο Υπουργείο. Δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω τουλάχιστον με τον Γενικό Γραμματέα, εκείνον ο οποίος έχει αντικαταστήσει τον Υφυπουργό,
Δεν το πολιτικής προστασίας λέτε, ναι, τον κύριο Παπαγεωργόπουλο. Ναι. Κύριο Παπαγεωργόπουλο, σε διάρκεια την περίπτωση, το πρωί ξεκίνησαν ένα αέρια μέσα. Υπήρχε μία άποψη ότι αυτή η φωτιά δεν μπορεί να ανακοπεί απολύτως και ότι θα κάψει ό,τι κάψει, όμως δεν θα υπάρξει περίπτωση προσέγγισης σε οικισμό. Αυτή ήταν η στρατηγική του πυροσβεστικού σώματος, τουλάχιστον συζητώντας και με τον Αττικά τον κύριο Πετρούτσο, αλλά και με την ηγεσία γενικότερα του πυροσβεστικού σώματος. Εμείς μας ζητήθηκε από το πρωί και, και πράγματι το πράξαμε να γεμίζουμε δεξαμενές με υδροφόρο οχήματα και έγινε επανειλημμένα ώστε να μην υπάρχει καμία διαδικασία ακαθυστέρησης των εδάφων. Γιατί να πούμε, κύριε Περιφερειάρχα, στις περιοχές μάλιστα που επιχειρούσαν το πρωί, όπου ήταν το βασικό μέτωπο αυτό στο Όρος Πατέρας, οι οικισμοί αυτοί και στο Παλαιοχώρι και στην Αγία Σωτήρα και στον οικισμό Τιτάνα που απειλήθηκαν, είναι περιοχές που είναι χωρίς νερό. Δεν έχουν νερό έτσι κι αλλιώς υπό κάπα σίγμα, υπό κανονικές συνθήκες. Γι' αυτό βάζουν οι άνθρωποι δεξαμενές και μπορούσαν τα έριξαν άμεσα και πηγαίνανε και γεμίζανε. Πάνω από 45 υδροφόρο οχήματα και σκαπτικά μηχανήματα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην διαδικασία της επιχείρησης και της επικουρίας του πυροσβεστικού σώματος. Και από την άλλη, κύριε Περιφερειάρχα, επειδή τα πράγματα ακριβώς ήταν καλύτερα το πρωί, τα εναέρια μέσα πήγαιναν και στο κανονικά θα έπρεπε να πηγαίνουν με ένταση και στο μέτωπο αυτό που ήταν σε εξέλιξη τις προηγούμενες ώρες, αλλά και στα βίλια, στο δάσος που συνέχιζε να καίγεται προκειμένου να το χτυπήσουν και να μπορέσουν να το οριοθετήσουν. Νομίζω πράγμα που δεν έγινε. Αυτά θα πρέπει να μας τα εξηγήσει προφανώς εκείνοι που χαράσουν τις στρατηγικές και είναι η ηγεσία του περιοριστικού σώματος, καθώς επίσης και η πολιτική προστασία, η οποία έχει τη στρατηγική, την οποία, όπως είπαμε, όλοι σεβόμαστε και συνεπικουρούμε. Από εκεί και πέρα, νομίζω περισσότερο θα πρέπει οι ίδιοι να μας πούν αυτές τις στρατηγικές. Εμάς τουλάχιστον δεν μας έχουν δοθεί εξηγήσεις. Το μέτωπο τώρα, κύριε Πατούλη, μπορούμε να υπολογίσουμε τι έκταση έχει πάρει. Αυτό που βλέπαμε πάντως στις εικόνες μας δείχνει για άλλη μια φορά να είναι χιλιόμετρα. Ναι, βέβαια. Είναι πάνω από 15-20 χιλιάδες χιλιόμετρα το μέτωπο, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει περάσει, ενδεχομένως να υπάρχουν ζωπηρώσεις, αλλά νομίζω ότι το σημαντικό τώρα αυτή τη στιγμή σχετίζεται ακριβώς με την προσέγγιση στον οικισμό των Βιλίων. Μάλιστα. Κύριε Πατούλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εύχομαι να τα πούμε τις επόμενες ώρες υπό καλύτερες συνθήκες. Και επαναλαμβάνω και μένουμε σε αυτό που μας είπατε, ότι δεν απειλούνται σπίτια στα Βίλια, παρόλη την πολύ δύσκολη κατάσταση με τον πύρινο κλειό να βρίσκεται πια περιμετρικά του οικισμού. Και επίσης ο κόσμος δεν έχει φύγει ακόμη. Είναι όμως alert όλοι και υπάρχουν τα μέσα και τα πούλμαν και οι δρόμοι που είναι ανοιχτοί, προκειμένου οποιοδήποτε θελήσει ή αν αλλάξουν τα πράγματα στο χειρότερο να μπορέσουν να φύγουν. Λοιπόν, βλέπουμε